έχω δείξει τουλάχιστον 10 χρόνια νεότερος μετά το κούρεμα που έριξε σήμερα. Και το έκανα και, κοιτάξτε εδώ, έχει και σκάλες. Αυτό είναι από γκέλα, δηλαδή πήρα μια καινούργια μηχανή η οποία μπερδευόμουν και τσακ τραβούσα και πήγαινε η γραμμή. Μετά για να το σβήσω συνέχιζα, μετά έκανα άλλη γκέλα. Τέλος πάντων, από τα πολλά τα λάθη όλο και αναγκαζόμουν να το κάνω και πιο κοντό και το έχω κάνει τύπου στρατιωτικό. Είναι το καλοκαιρινό look το οποίο θα με συνοδεύει όλο το καλοκαίρι 2024, κυρίες και κύριοι, λέει Ζέλμε, και θα είμαι πιο δροσερός. Και σήμερα φορούσα και βερμούδες, είχε μια λιόλουστη μέρα στη Λάρισα, φοβερή, και αφού είναι οι μέρες έτσι, ξεκινάνε και τα ταξιδάκια. Θα σας δείξω ένα σακίδιο, το αγαπημένο μου σακίδιο, και μερικά κόλπα που μπορείτε να κάνετε με αυτό το σακίδιο. Μπορεί να σας φαίνεται λίγο ηλίθιο, δηλαδή έλα βρε φίλε, ένα σακίδιο μας δείχνει σιγά τα πράγματα. Κι όμως παιδιά, μισό λεπτάκι, κι όμως θα σας δείξω μερικά πράγματα τα οποία, έτσι να σταθώ όρθιος, θα σας φανούν χρήσιμα. Λοιπόν, μισό λεπτάκι. Λοιπόν, πολλοί από εσάς θα θέλετε, ίσως και οι περισσότεροι, ένα σακίδιο για να κυκλοφορείτε. Αυτό το συγκεκριμένο είναι το North Face Borealis, το thumbnail, και είναι το αγαπημένο μου σακίδιο. Γιατί, θα σας δείξω τώρα αμέσως για το λόγο. Λοιπόν, άμα το ανοίξεις εδώ, έχει μία τσέπη εδώ μέσα. Βλέπετε, αυτή είναι για λάπτοπ. Εδώ είναι το λάπτοπ εδώ. Έτσι, τι γίνεται τώρα, αυτή είναι η τσέπη, καταλήγει κάπου μέχρι εδώ και εδώ έχει ένα σαν μαξιλάρι, ώστε όταν χτυπάει το λάπτοπ να μην χτυπιέται. Δηλαδή μερικά πράγματα είναι ψαγμένα. Άμα το βάλω το λάπτοπ έξω από αυτή την τσέπη, το βάλω εδώ, έτσι, τώρα να το λάπτοπ, το βλέπεις, το χτυπάω τώρα το λάπτοπ. Δηλαδή το κάθε τι που έχει κατασκευαστεί, λοιπόν το ξαναβάζω πάλι στη θέση, έχει το λόγο να είναι έτσι. Λοιπόν, αφού έχω βάλει το λάπτοπ, βάζω και δύο μπουφάνες. Ένας πολύ καλός συνδυασμός για τα ταξίδια, γιατί σας είπα ότι θα σας δώσω μερικές συμβουλές πέρα από το ότι θα σας δείξω το σακίδιο. Είναι ο ρουχισμός. Αυτό εδώ πέρα είναι ένα διάβροχο με διπλό ύφασμα, και αυτό εδώ πέρα είναι ένα πουπουλένιο, το οποίο άμα πάρεις την τσέπη, εδώ την τσέπη και την γυρίσεις ανάποδα, μπορείς να το βάλεις και μέσα στην τσέπη όλο. Έχω κάνει πάρα πολλά ταξίδια και από τα 100 ταξίδια τα 95 ήταν μόνο με αυτό το σακίδιο, και μιλάμε για ταξίδια μακρινά, όχι της πλάκας. Βασικά τίποτα δεν είναι της πλάκας, ένα ταξίδι είναι ένα ταξίδι, αλλά θέλω να πω, όχι κάτι εύκολο. Λοιπόν, αυτό δεν είναι το που λένε το μπουφάν. Έτσι, κοιτάξτε πόσο μικρό. Το ίδιο μπορεί να κάνει και με αυτό. Χρησιμοποιείς την τσέπη. Αυτό έχει και κάτι άλλο μέσα. Χρησιμοποιείς την τσέπη για να το κάνεις τσαντάκι. Γιατί αυτά τα είδη στο μπουφάν και όχι ένα μπουφάν κανονικό. Αυτά είναι τρομερά αποτελεσματικά, δηλαδή δεν χρειάζεται να έχεις ομπρέλα. Κοιτάξτε να δείτε. Και άμα τα δέσω με ένα νημάντα θα γίνουν ακόμα πιο μικρά,
αλλά ταλαιπωρούνται όμως έτσι, το να συμπιεστούν πάρα πολύ. Τέλος πάντων, έτσι μπορείτε να έχετε τα μπουφάν σας. Προτείνω δύο, για ό,τι καιρό και να έχει. Δηλαδή, άμα πας καλοκαίρι και περάσεις από Αγγλία, μπορεί να είναι χειμώνας στην Αγγλία, να έχει τρομερό κρύο και να βρέχει. Εδώ είσαι καλυμμένος. Φοράς αυτό εδώ. Έτσι, το οποίο είναι και kind of cool, δηλαδή μπορεί να μέχρι και με μερική τα φοράνε μέχρι και με γραβάτα αυτά τα μπουφάν. Και βάζεις και αυτό από πάνω. Δεν είναι και πολύ φθηνά ρούχα αυτά, αλλά κάνουν δουλειά. Βάζεις και αυτό από το πάνω. Και τώρα μπορείς να είσαι στη βροχή. Είσαι στο μηχανάκι, δεν περνάει αέρας. Τώρα αυτή τη στιγμή είμαι αρκετά χοντραντυμένος, έτσι. Λοιπόν, θα βγάζουμε. Και αυτό έχω ένα λάπτοπ μέσα. Το έβαλα αυτό. Το έβαλα αυτό. Τώρα, αυτό εδώ πέρα, το ζακετάκι, δεν είναι καλό για ταξίδια. Μπορεί να είναι ζεστό, αλλά πιάνει χώρο. Τέλος πάντων, δεν θα το έπαιρνε αυτό στο ταξίδι, εκτός και άμα πήγαινε κάπου που θα είχε μόνο χειμώνα. Κοιτάξτε πόσο χώρο πιάνει, όσο πιάνουν τα άλλα τα δύο, πιάνει αυτό. Ενώ θα μπορούσα να έχω κάτι τύπου ζακετάκια σαν σβάγκο με φερμάρα εδώ πέρα, τα οποία είναι πιο ισοθερμικά. Να το ρίξω μέσα να πιάνει το 1/3 από αυτόν τον χώρο. Αυτό θα με γεννήσει το σάκο τώρα. Δεν θα το έπαιρνα σε καμία περίπτωση αυτό για να πάω μακριά. Λοιπόν, το σακίδιο πήρε τη μορφή του και έχει ένα βάρος. Λοιπόν, κοιτάξτε το φερμουάρ εδώ. Το πιάνω το φερμουάρ και το σηκώνω. Τα φερμουάρ. Δηλαδή, μιλάμε μερικές φορές όταν θέλω να το πάρω, το πιάνω το φερμουάρ. Έτσι. Δηλαδή, είναι το μοναδικό σακίδιο που θα το έπιανα από το φερμουάρ. Εν τω μεταξύ, ένα καλό με το βίντεο αυτό είναι ότι εγώ δεν το περάβω αυτό. Και μπορώ να σας πω, δηλαδή, με ειλικρίνεια. Επίσης, ένα σακίδιο, μπορείς να το πιάσεις από εδώ πέρα και από εδώ. Λοιπόν, πρέπει παντού, τι κάνεις τώρα, το σφίγγεις λίγο, να αισθάνεσαι την ίδια πίεση και εδώ, και εδώ, και εδώ. Όχι, δηλαδή άμα τα λύσεις τώρα αυτά, θα λασχάρω, στενά μόνο την πίεση, όλο το βάρος πέφτει στον ώμο. Καταλαβες. Πρέπει να δώσω και εδώ μία πίεση και εδώ. Τώρα αυτή τη στιγμή μπορείτε να έχω μέσα, παράδειγμα, όλο το σακίδι να είναι 3-4 κιλά και αισθάνομαι σαν να έχω 2. Τα μισά κιλά έχουν φύγει. Γιατί είναι σωστά βαρμένα. Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα φακό. Μερικοί μπορεί να αναρωτιέστε για ποιο λόγο έχει αυτά εδώ πέρα, έχει κάτι σαν, βλέπεις, να γιατί. Έχω βάλει το φακό εδώ. Βλέπεις. Άμα το χρειαστώ. Πέρα από το ότι κρεμάς, μπορείς να βάλεις και φακό. Λοιπόν, σφυρίχτα. Βασικά αυτό είναι μια βλακεία και μισή. Άμα εγκλωβιστείς πουθενά, σφυρίζεις. Και ένα άλλο πράγμα που έχει, αυτό το σακίδιο,
έχει αυτά εδώ κάτω. Μπορεί να το πάρει ένας πιτσιρικάς, εδώ, strap, και να θέλει να πάει... Μισό λεπτάκι. Just a minute, please. Και να θέλει να πάει στο σχολείο. Και αυτά εδώ πέρα δεν θα είναι cool. Just a minute, please. Αυτά εδώ πέρα δεν είναι cool. Εδώ πέρα, άμα δείτε, έχει μια τρύπα. Το οποίο μπορείς να βάλεις μέσα αυτά. Δεν πρέπει να τα κόψεις αυτά, γιατί όταν πας ταξίδι θα τα χρειαστείς. Αλλά όταν πας στο σχολείο, για να μην έχεις πολλά straps, επαναλαμβάνω και από την άλλη μεριά, τώρα ας πούμε δεν έχω το deal. Βλέπεις, έχει γίνει πιο... Έχει γίνει πιο καθαρό. Τι σας λέει το κούρεμα το καινούριο? Κοίτα, άμα σκεφτείς ότι το έχω κάνει μόνος μου, δεν τα πήγα και άσχημα. Άμα σκεφτείς ότι μου το έκανε κουρέας, ο κουρέας πρέπει να το κλείσει το μαγαζί, αλλά το έχω κάνει μόνος μου το κούρεμα. Λοιπόν, κάτι άλλο. Εδώ πέρα έχω βάλει ένα scratch. Μπορώ να περάσω πράγματα. Όταν το σακίδιο είναι άδειο, τα σφίγγεις αυτά και μαζεύεται, γιατί αλλιώς είναι σαν ξεχυλωμένο. Και όταν είναι γεμάτο, μπορείς να βάλεις και κάτι εδώ πέρα. Εδώ πέρα, αυτό είναι για να βάζεις φως ποδηλάτο. Εδώ πέρα. Βάζεις ένα φως όταν κάνεις ποδηλασία ή πεζοπορία. Ανάβει με μπαταρία. Γι' αυτό το έχει. Και αυτό είναι φωσφορούχο κιόλας. Αυτό είναι φωσφορούχο και εδώ έχει φωσφορούχα. 1, 2, 3, 4 και 4, 8. Τα οποία πιστέψτε με, κάνουν δουλειά αυτά τα φωσφορούχα. Λοιπόν, εδώ βάζεις νερό. Και από εδώ πέρα. Εδώ έχει μια τσέπη εξωτερική. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει, μα. Εξωτερική μικρή, κάπου τόσο εδώ. Και άμα ανοίξει εδώ πέρα, θα το ανοίξει και αυτά εδώ πέρα, τα πέφτει όλο αυτό. Λοιπόν, θήκη εδώ. Εδώ, για στυλό, κάτω εδώ πέρα και μία εδώ πέρα, μία εδώ στο χρημάδι, δύο και τις τσεπούλες, τις μικρές. Επίσης μία άλλη συμβουλή, όταν είσαι με ένα παπί, ξέρω εγώ, κάπου και κρυώνεις, φόρα το μπροστά και όταν φοράς το κράνος, πέφτει εδώ πέρα, πίστεψέ με, θα νιώσεις καλύτερα και από το τζάμι. Λες, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Θα γλιτώσεις πνευμονίες. Γύρισέ το έτσι για να ταξιδέψεις με μηχανή. Επίσης, όταν φοράς σακίδιο στη μηχανή, φρόντισε να έχεις μαλακά πράγματα μέσα ή ένα λάπτοπ να είναι flat, έτσι, και μπουφάν μαλακά, αλλά όχι κάμερες μεγάλες ή οτιδήποτε άλλο σκληρό, γιατί άμα πέσεις θα σε κατευθείς. Και φρόντισε να μην είναι πολύ μεγάλο, να είναι μικρό. Αν έχεις πολλά πράγματα, μην τα βάλεις όλα, φρόντισε να τα βάλεις κάπου πίσω από τα άλλα. Είναι ένα σακίδιο το οποίο το έχω από το 2008, δηλαδή μιλάμε για πολλά χρόνια. Έχει αλλάξει το μοντέλο του πολύ λίγο, μικροπράγματα, δηλαδή είχε την τσέπη, είχε αυτή την έξω την τσέπη, την έχει πιο μεγάλη, τώρα την έχει μικρή. Σχεδόν το ίδιο είναι. Λέγεται, είναι της North Face Borealis, λέγεται, και είναι 27 λίτρα ή 29, δεν θυμάμαι τώρα, ένα από τα δύο είναι. Borealis Classic. Φοβερό σακίδιο. Και το συνιστώ ανεπιφύλακτα. Και αν
έχεις ένα μπουφάν το οποίο να είναι αδιάβροχο, να είναι μεμβράνης όπως σας έδειξα πριν, αν και αυτό που σας έδειξα δεν είναι μεμβράνης, είναι αδιάβροχο, το μετά μεμβράνης ήταν λίγο καλύτερο όσον αφορά την εισπνοή του σώματος και μπορεί να γινόταν και λίγο πιο μικρό, αλλά τα μεμβράνης τα μπουφάν χαλάν παιδιά, κάθε λίγο και είναι πανάκριβα και χαλάν. Τέλος πάντων, θα μπορούσες να έχεις ένα αδιάβροχο μεμβράνης, ένα πουπουλένιο και ένα ισοθερμικό. Και μετά αυτά να χωρέσουν, να γίνουν όλα μικρά γίνονται και πάνε στον πάτο. Και μετά βάζεις εσώρουχα, κοντομάνικα και ένα παντελόνι. Και είσαι γεμάτος και μπορείς να πας να λείπεις και για ένα μήνα, εφόσον τα πλένεις, παιδί μου. Αγοράζεις μια σκόνη για πλήσιμο και στο χοτέλ μπορείς να τα πλύνεις. Αλλά αν σκεφτείς αυτά να θυμάσαι, να θυμάσαι αυτά τα πράγματα. Και μία ακόμα συμβουλή για να κλείσω το βίντεο. Μισό λεπτάκι. Εδώ πέρα έχω δύο τσάντες. Αυτή τι είναι? Αυτή είναι ένα backpack foldable. Καλά είναι να έχεις και ένα τέτοιο μέσα στο ταξίδι, γιατί κάποια στιγμή μπορεί να πας για ψώνια και να έχεις σακούλες ή οτιδήποτε και να προκύψει κάτι, δώρα όταν γυρνάς από το ταξίδι ή οτιδήποτε άλλο, και έχεις και αυτό εδώ πέρα το οποίο μπορείς να το γεννήσεις και να το φορέσεις έτσι από εδώ. Καταλαβαίνεις? Ή αν δεν θες να είσαι τόσο υπερβολικός, υπάρχει και σε μπανάνα. Αυτά τα πήρα από τη Ιαπωνία. Λογικά μπορείς να τα βρεις και εδώ. Όχι, αυτό που έχω τώρα στα χέρια μου δεν μπορείς να το βρεις. Είναι της Mont Bell, Ιαπωνέζικη μάρκα. Μπορεί να το έχουν στην Αμερική. Και έχεις και την μπανάνα. Μπανάνα, κανονική. Έτσι τη φορώς εδώ. Γιατί όταν προκύψει να βγεις έξω και να έχεις την κάμερα, να έχεις πράγματα, να έχεις τέτοια, μπορείς να έχεις μπανάνα. Αλλά μετά που δεν θα τη χρειάζεσαι, διπλώνω. Επίσης, τι άλλο. Μπορείς να έχεις και ένα μιας χρήσης αδιάβροχο για καταρρεκτόδες βροχή. Δεν θες κάτι άλλο στο ταξίδι, παιδιά. Δεν θέλετε κάτι άλλο. Αν θέλετε τις ανέσεις, μην πηγαίνετε ταξίδι καθόλου. Εκτός κι άμα θέλετε να πάτε σε ένα μέρος και να κάτσετε. Δηλαδή, θα πεις παράδειγμα, θα πάω στη Μάλτα και θα κάτσω 10 μέρες και θα είμαι στην παραλία, στην Κύπρο παράδειγμα, και θα ράζω εκεί και θα κάνω το ίδιο πράγμα κάθε μέρα πάνω και ξεκουραστώ. Τότε μπορείς να πάρεις μια βαλίτσα με ρόδες. Αλλά άμα είσαι εξερευνητής, πρέπει να είσαι έτσι. Έτσι εδώ, για να περνάς από το αεροπλάνο γρήγορα, άμα αλλάζεις πτήσεις, να τρέξεις άμα σε κυνηγήσουν ή άμα κυνηγήσεις εσύ κανέναν, άμα γίνει καμιά φάση οτιδήποτε, δεν ξέρεις, οι δρόμοι είναι αυτοί, οι δρόμοι είναι περίεργοι, να τρέξεις να προλάβεις ένα λεωφορείο, ένα αεροπλάνο, πρέπει να είσαι ελεύθερος. Και εγώ, για να σας πω την αλήθεια, δεν παίρνω ούτε παντελόνι. Δεν παίρνω παντελόνι, παίρνω μία βερμούδα, η οποία είναι πάρα πολύ μικρή, μαζεύει, πλένω το παντελόνι και μέχρι να το στεγνώσω φοράω μια βερμούδα, ρε παιδί μου. Ή άμα βγάλει ζέστη φοράω τη βερμούδα, και αυτή είναι η βερμούδα, είναι της North Face, η οποία μαζεύεται, γίνεται σαν μπαλάκι, τη βάζει τσέπη. Μιλάμε βασικό, ένα day pack, μεμβράνη, αδιάβροχο, αδιάβροχο μεμβράνης ή και όχι, πουπουλένιο, ισοθερμικό, κοντομάνικα, εσώρουχα, κάλτσες, foldable, αναδιπλούμενο σακίδιο, είμαστε εδώ, φακό, φορτιστές, κινητά και τέτοια. Αυτά χρειάζεσαι. Και πίστεψέ με, τις πιο πολλές φορές, παλιά που ταξίδευα γυρνούσα τον κόσμο,
Γιατί πριν κάνω βίντεο, εγώ γεννούσα, ήμουν ταξιδευτής, πολύ δυνατός. Τότε έπαιρνα στην αρχή άσκοπα πράγματα τα οποία δεν με χρειαζόταν και όλο σε κάθε ταξίδι μετά που πήγαινα καινούριο έλεγα τι να πάρω, αυτό το είχα πάρει την προηγούμενη φορά, δεν το χρησιμοποίησα, άρα άστο εδώ. Και άφηνα και κατέληξα να έχω αυτό το σακίδιο το μικρό με αυτά τα πράγματα που σας είπα και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού έχει τύχει να αγοράσω παράδειγμα μία μπλούζα επειδή πήρα μία λιγότερη την οποία την φόρησα μετά και ήταν και αναμνηστική, έγραφε εδώ Χαβάη, μπορεί να γράφει παράδειγμα Τόκιο, Σίγκαπουρ. Παίρνεις και ένα αναμνηστικό δώρο στην εαυτό σου γιατί βρώμησαν οι άλλες οι μπλούζες και δεν προλαβαίνεις να βάλεις πλυντήριο. Να θυμάσαι πάντα ότι μπορείς να αγοράζεις πράγματα στο δρόμο. Έχουν την ίδια τιμή, δηλαδή μια μπλούζα θα την έπαιρνα, θα τη φορούσα, άρα την παίρνω στο ταξίδι. Πολλές φορές παίρνω λιγότερα πράγματα για να αγοράσω μπλούζες από εκεί πέρα. Αλλά γενικά να μην ξεχνάς ότι μπορείς να αγοράσεις πράγματα. Κάτι άλλο τώρα δεν με έρχεται στο μυαλό, δεν έχω κάνει checklist για το ταξίδι, για το βίντεο αυτό. Είναι πολύ αυθόρμητο. Αύριο θα κάνω ένα βίντεο με το μοτοποδήλατο, θα σας δείξω το μοτοποδήλατο, το οποίο θα το κάνω edit. Αυτό το βίντεο τώρα δεν το έχω κάνει edit. Δοκιμάζω τα πάντα, δοκιμάζω να κάνω λίγο edit, δοκιμάζω να κάνω βίντεο που είναι πιο αργά, δηλαδή να έχουν, μπορεί να έχουν ένα κενό, να μην μιλάω πολύ, έτσι, και να μην το κόβω. Δοκιμάζω βίντεο να τα κόβω, δοκιμάζω βίντεο να κάνω έτσι κολπάκια. Αν και το στυλάκι το δικό μου είναι πιο πολύ ταξιδιωτικά βίντεο τύπου αου, ότι να είναι, τέτοια, αυτά μου ταιριάζουν πιο πολύ. Αλλά πέρα από αυτό, όταν πάω ταξίδι και κάνω 10 μέρες βίντεο, ένα από την ημέρα, θα κάνω και κανένα με μουσική, έτσι με edit. Αλλά δεν έχω και χρόνο τόσο πολύ, τέλος πάντων. Αυτά, με το φακό που σας έδειξα, έχω πολύ τρέλα με το φακό, θα σας κάνω πολλές φορές στο χοτέλ, δεν φτάνει το φως και έχω αυτό εδώ το καπάκι, το βάζω εδώ, ανάβω και πιστέψτε με παιδιά, το κρεμάω κιόλας, πιστέψτε με, γίνεται μέρα εδώ πέρα. Μπορείς να διαβάσεις, μπορείς να... Αυτός είναι 4.000 lumens. Μπορώ να σας κάνω βίντεο για το φακό, εδώ τυφλώνει. Εδώ πέρα έχει διαμάντι, σπάζει τζάμια και σπάζει και το κεφάλι από κάποιον. Όταν κυκλοφορείς στο δρόμο και περνάς από τα πάρκα και είσαι μόνος και τέτοια, θα πρέπει να είσαι πολύ επικίνδυνος. Έτοιμος, δεν ξέρεις τι μπορεί να σου συμβεί. Έχεις το φως έτσι αναμένο και ορμάς. Με έχουν συμβεί διάφορα. Θα μπορούσα να κάνω ένα βίντεο και να σας λέω τι φάσεις με έχουν συμβεί, με έχουν ληστέψει. Έχω πλακωθεί στο ξύλο, σε ταξίδια αυτά. Μιλάμε όμως για πάρα πολλά ταξίδια, παιδιά, πολύ στο δρόμο, πάρα πολύ. Σε road trip έχω μείνει, έχω διάφορες εμπειρίες. Δηλαδή, όταν κάνεις πολλά πράγματα, κάτι θα συμβαίνει πάντα. Τώρα είμαι σε φάση που μεγαλώνω, ηρεμώ, δεν με νοιάζει να καλύψω τον κόσμο τόσο πολύ. Τώρα πηγαίνω βόλτα για να ξεσκάσω πιο πολύ. Και επιλέγω εύκολους προορισμούς, κυρίως Ευρώπης, πάω και καμιά Αμερική, αλλά κυρίως Ευρώπη μου αρέσει, να είμαι ασφαλισμένος. Θα σας κάνω και ένα άλλο βίντεο, το οποίο θα μιλάω για ασφάλεια ταξιδίου, θα μιλάω για εμπειρίες που έχουν συμβεί κτλ. Λοιπόν, κλείνω παιδιά, τα λέμε, αύριο θα κάνω βιντεάκι με το μοτοποδήλατο, θα έχει πολύ πλάκα να το δείτε το αυριανό επεισόδιο.